Ευχαριστώ, Γρηγορή. Φίλες και φίλοι, πρόκειται για μια αρχή την οποία έχει το επάγγελμα του μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου και όλων των μηχανικών, η οποία λέει ότι η λέξη ανθρώπινο λάθος και ατύχημα δεν συνδέονται. Δεν μπορεί ο μηχανικός να θεωρήσει το ανθρώπινο λάθος ως βασική αιτία οποιοδήποτε ατυχήματος. Διότι, όπως είπε η κυρία Γεωργιάδου, σε μεγάλη ακρίβεια, πάντα υπάρχει μελέτη ή πρόβλεψη για όλα αυτά να μην συνδέονται. Αστοχία υλικού, ναι, είπε ο κύριος γραμματέας. Ναι, βεβαίως υπάρχει. Αλλά ανθρώπινο λάθος δεν νοείται που επικαλείται η κυβέρνηση. Δεν νοείται. Και βλέπουμε εισαγγελείς τώρα που κυνηγάνε σταθμάρχες, επόπτες σταθμάρχες, μηχανοδηγούς. Είναι απίστευτη η τρέλα που υπάρχει. Γιατί η πρώτη μεγάλη αιτία αυτού του ατυχήματος δεν έχει ακόμα αναφερθεί πουθενά, ούτε στα μέσα ενημέρωσης, και ευχαριστώ πολύ την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να το πω εδώ μέσα σε αυτό το σοβαρό κόμμα. Το μόνο σοβαρό κόμμα, έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα. Είναι η έλλειψη επίβλεψης μηχανολόγου, μηχανικού σε εγκαταστάσεις μη απλές. Είναι υποχρεωμένος ο ΣΕ και όλη η δημόσια διοίκηση και όλες οι ιδιωτικές εταιρείες να έχουν επιβλέποντες μηχανικούς σύμφωνα με τον νόμο 6422 του 1934, ο οποίος εκτός από τον μηχανολόγο επικεφαλής προβλέπει μια ολόκληρη ιεραρχία τεχνικών επαγγελμάτων από κάτω, η οποία είναι ανεξάρτητος από τη διοικητική ιεραρχία. Αυτή η ιεραρχία αποφασίζει αν κάτι θα προχωρήσει ή θα σταματήσει. Ο νομοθέτης του 1934 τα πρόβλεψε αυτά. Αυτή η ιεραρχία όμως έγινε ο κύριος στόχος των κομμάτων διοίκησης τα τελευταία χρόνια. Τα κόμματα διοίκησης δεν κάνουν τίποτα άλλο προκειμένου να εκπληρώσουν τις εντολές για απελευθέρωση και όλα τα τεινά που ξέρουμε και τα υπερκέρδη. Πολεμούν αυτή την ιεραρχία. Την πολεμούν κυριολεκτικά. Αν υπήρχε αυτή η ιεραρχία, θα έχει σταματήσει προπολού ο σιδηρόδρομος εν ώψη του χάους που αποκαλύφθηκε από όλους τους ομιλητές εδώ πέρα. Επομένως, το ερώτημα είναι πώς καταφέρανε στον ΟΣΕ να μην έχουν επιβλέποντες μηχανικούς και αδιούχους τεχνίτες σε όλη την ιεραρχία. Αυτό είναι καραμπινάτη παραβίαση του νόμου και οφείλει να ερευνηθεί αυτό. Και ο μόνος που μπορεί να το κάνει πλέον είναι το ΚΚΕ, διότι όλοι οι άλλοι το πηδάνε το θέμα, δεν ασχολούνται. Αυτή η έλλειψη και τη ράσπη, αν είναι τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, γιατί ποτέ κανείς δεν ερεύνησε το στοιχειώδη αυτή η υποχρέωση να υπάρχει επιβλέπων μηχανικός, μηχανολόγος, μηχανικός, ηλεκτρολόγος σε όλη την ιεραρχία και αδιούχοι τεχνίτες πιο κάτω. Εδώ ζούμε τώρα ένα παραλογισμό. Ήρθε η απελευθέρωση και ο ΟΣΕ απέλυσε, όπως αναφέρθηκε, τόσους εργαζόμενους και από τη διοίκηση και από τα σταθμαρχεία παντού. Παλιά υπήρχε τριπλή βάρδια. Και ήταν και γραμμή, παλιά ήταν και μονή η γραμμή του σιδηρόδρομου. Μία και δεν είχαμε τέτοια τρομερά ατυχήματα. Τι ακριβώς έγινε, απολύσαμε τον κόσμο. Αν υπήρχε αυτή η διοικητική ιεραρχία, θα έλεγε σταματάνε τα τρένα. Χωρίς διπλή βάρδια στο σταθμαρχείο, να λέει κάτι παθαίνει ο σταθμάρχης. Αρρωσταίνει, παθαίνει ένα ήλιο, κάτι. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα δεύτερο πρόσωπο. Δεν έγινε το σύστημα ελέγχου. Πολύ καλά, δεν πειράζει. Θα βάλουμε ανθρώπους, τους οποίους απελύσαν οι άλλοι. Μα είναι απίστευτο. Δηλαδή, εκεί που θέλεις ασφάλεια 100%, απολύσει κόσμο χωρίς να έχεις ολοκληρώσει την τηλεδιοίκηση που λένε. Την οποία πήγαν να ολοκληρώσουν εν λειτουργία. Γίνεται αυτό το πράγμα, όπως τον έφερε ο συνάδελφος. Εν λειτουργία να κάνεις η καινούργια τηλεδιοίκηση που ποτέ δεν υλοποιήθηκε, δεν χάλασε και την παλιά που υπήρχε. Ψήγματα της παλιάς. Επομένως, πέφτουμε στο βασί. Ποιος είναι ο εχθρός λοιπόν, τα κόμματα διοίκησης, τα κόμματα που ασκούν εξουσία κυβερνητική τόσα χρόνια, τα οποία κάνουν αυτόν τον πόλεμο στην επιστημονική, τεχνική, φυσική ιεραρχία του τόπου. Αυτά τα φαινόμενα με την απελευθέρωση δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Μόλις πριν 2 μήνες έγινε στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών ένα τραγικότατο σιδηροδρομικό δυστύχημα που εκλήθηκαν στο περιβάλλον τοξικές καρκινογόνες ουσίες, καθιστώντας την περιοχή αβίωτη για πολλά χρόνια ακόμα. Η απελευθέρωση, αναφέρθηκε για την Αγγλία, πολύ ωραία ομιλία, αναφέρθηκε ότι δεν μπορείς πια να λειτουργήσεις. Ποντάρουν όλοι στην αυτοματοποίηση. Ναι, η αυτοματοποίηση μειώνει τις θέσεις εργασίας, αλλά δεν καταργεί τον έλεγχο. Ποτέ δεν καταργεί το έλεγχος. Είναι υποχρεωτικό. Και ότι καταργούν τον έλεγχο σήμερα είναι εγκληματικό. Και σε αυτό δεν ευθύνεται ο σταθμάρχης. Η ευθύνη πάει πολύ ψηλά. Ευχαριστώ πολύ.